Η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε ένα καθεστώς διαρκούς συνεδρίασης μεταξύ μας. Επομένως, θα έλεγα ότι σήμερα απλά οριστικοποιούμε κάποια τελευταία πριν την αυριανή μας σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό. Η πραγματικότητα είναι ότι η συνεργασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το Υπουργείο Οικοδομών τον τελευταίο χρόνο έχει απογειωθεί. Έχουμε μια απόλυτη ταύτιση για το πού και πώς πρέπει να συνεργαζόμαστε για να φέρουμε αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα αυτά έχουν ήδη αρχίσει να φέρονται, είτε αυτό αφορά σε έργα Θεσσαλονίκης, όπως είναι το flyover, που προχωράει και προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς, είτε αφορά σε έργα των άλλων 6 νομών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μεγάλα έργα, όπως ο δρόμος Θεσσαλονίκη Έλεσσας που δρομολογείται, είτε και μικρότερα, τα οποία βοηθούν την αναβάθμιση και τις ποιότητες ζωής των συμπολιτών μας, αλλά και στις ασφαλείς μετακινήσεις. Και θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω και εσένα, κύριε, και εσένα, κύριε μου, γιατί μαζί με τον Περιφερειάρχη μας και την ομάδα που έχω εδώ στην Κεντρική Μακεδονία, έχουμε καταφέρει αυτά τα χρόνια, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς χώρους, εθνικούς χώρους, να αναβαθμίσουμε πολύ την περιοχή μας. Παραδώσαμε μια σειρά από μεγάλα οδικά έργα τα τελευταία χρόνια, όπως είναι ο δρόμος του πρώτου χώρου της Χαλκιδικής, όπως είναι ο φόρτος K16, ένας από τους μεγαλύτερους κόμβους της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπως είναι η περιφερειακή της Κατερίνης, ο δρόμος Θεσσαλονίκη Κυφικής που προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς, αλλά και μια σειρά από άλλα έργα τα οποία πραγματικά αλλάζουν τη φυσιογνωμία και την ταυτότητα της Κεντρικής Μακεδονίας. Αναφίβολα, ένα από τα σημαντικότερα έργα για την προτεύουσα της Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκη είναι το νέο flyover, για το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα. Είναι ένα μεγαλύτερο σχέδιο, το οποίο πριν από 4 χρόνια είχαμε συζητήσει, πριν από 6 χρόνια είχαμε συζητήσει στο Περιφερειακό μας Συμβούλιο και πλέον ήρθε η ώρα, ορίμαστε στη στιγμή, αυτό να προχωρήσει και να διευκολύνει πολύ τις μετακινήσεις σε όλη τη χώρα. Και εκτός από αυτό, υπάρχουν μια σειρά άλλων έργων που θα συζητήσουμε σήμερα, τα οποία θα κοιτάξουμε να τα εντάξουμε, αν όχι στο ΕΣΠΑ ή σε εθνικούς χώρους, στην νέα μεγάλη ευκαιρία που έχουμε ως χώρα, που δεν είναι άλλο από το Ταμείο Ανάκαμψης.